και διαρροή από ό,τι έλεγε κάποια στιγμή και λίγο διαρροή εδώ στην Ιεράπετρα. Μόλις έφτασε στην Επισκοπή, έσπασε ένα σωληνάκι, ο κεντρικός σωλήνας, ο οποίος φεύγει κάτω από το δοσίο που πάει πάνω τα λάδια στο Γερανό, στην Αρπάγη. Έσπασε και χυθήκανε στα 45-50 μέτρα στη στροφή, εκεί που ξεκινάει η στροφή μέχρι εκεί που τελειώνει. Είναι και επικίνδυνη η στροφή αυτή έτσι κι αλλιώς, έτσι και χωρίς λάδια είναι επικίνδυνη η στροφή. Ναι, πόσο μάλλον μετά να υπάρχουν λάδια στο οδόστρωμα. Ναι, αρκετή ποσότητα. Συνέχιζε για 2 χιλιόμετρα. Αυτός δεν τον πήρε χαμπάρι όπως λέει, το πήρε στον Άγιο Νικόλαο που τον ενημέρωσε κάποιος διερχόμενος οδηγός. Είχε φύγει και το Ιαρπάγι, αυτό είχε βγει έξω από το. Έτσι αλλιώς κρέμεται έξω από το φορτηγό πίσω, αν τα έχετε δει. Αυτό είχε φύγει πολύ πιο έξω. Κατεβαίνει πιο παραπέρα, βλέπει ότι είχε και τη διαρροή. Αυτό συνεχίζει και πάει. Συνεχίζει πάει στο Ηράκλειο, εντωμεταξύ τον ειδοποίησαν ότι είχε γίνει ατύχημα. Τέλος πάντων. Η αστυνομία ενημερώθηκε 4:10. Πήγαν εκεί πέρα. Πριν το ατύχημα, κύριε Ραπάνη. Πριν. Δύο ώρες πριν. Δύο ώρες πριν είχε ενημερωθεί η αστυνομία ότι η τροχέα, τέλος πάντων, το τμήμα τροχέας τότε που υπήρχε, ότι υπήρχαν λάδια στο οδόστρωμα. Η τροχέα δεν επιμελήθηκε, όπως φαίνεται και από την πρώτη απόφαση, την καταδικαστική των δύο τροχονόμων. Τότε δεν επιμελήθηκε έτσι όπως θα έπρεπε τουλάχιστον την κατάσταση αυτή, αν το έχω καταλάβει σωστά. Από ό,τι είπαν εκεί πέρα, ο ένας αστυνομικός είχε πει ότι ενημερώθηκε από τον διοικητή του για το συμβάν. Τον διοικητή του. Τον διοικητή του τροχιάς τον τότε. Πήγανε εκεί πέρα, σταματήσανε, φύγανε, πήγανε στην Παχιάμο, ψάξανε ένα χωματουργό Παχιαμιώτη. Αν είχε ένα μηχάνημα Τσιάμο, δεν είχε μηχάνημα ο άνθρωπος. Πήγανε λοιπόν αυτοί. Ενδιαφερθήκανε δηλαδή, κύριε Ραπάνη, οι αστυνομικοί. Αλλά όχι αμέσως, λέτε. Να υπάρχει κάποιος, να μείνει κάποιος στο σημείο, να ενημερώνει ότι προσοχή στους οδηγούς. Δεν έμεινε κάποιος, απλά έφυγαν και έψαχναν να βρουν κάποιον να ρίξουν άμμο. Εκεί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ρίχνουν άμμο. Φύγανε, βέβαια, ενημερώναν, αλλά φύγανε. Δεν είναι. Πρέπει να μείνει εκεί, να ασφαλίσει την περιοχή, να κάτσει εκεί, να βάζει το φάρο, να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι συμβαίνει, να κόβει ταχύτητα, να ελέγχει. Αυτοί δεν το κάνανε έτσι, μόνο πήγανε στα γουρνιά και εγγράφανε. Υπάρχει απόδειξη ότι εγγράψαν ένα όχι. Το πάνε στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, αυτό προσκομίστηκε στο δικαστήριο. Προσκομίστηκε στο δικαστήριο αυτό το. Ναι. Ο αστυνομικός δεν έπρεπε να φύγει ο επικεφαλής από τα δύο άτομα. Ο άλλος ήταν καινούριος και σαρωμένος και δεν ήξερε. Και δεν του ρίχνω εγώ προσωπικά μεγάλη ευθύνη. Αλλά την ευθύνη την έχει ο αξιωματικός, ο άλλος που ήταν και πιο, ήταν 30 χρόνια, 25 στην υπηρεσία και έπρεπε να μείνει εκεί. Ήταν στροφή, είχαν προηγηθεί άλλες δύο εκτροπές αυτοκινήτων σε αυτό το σημείο και συγκεκριμένα όταν περάσανε, ήταν και εκεί το ένα αυτοκίνητο που έχει φύγει έξω. Υπάρχει από την Ιεράπετρα μια κοπέλα. Έπρεπε να μείνει εκεί. Αυτό ήταν όλο. Και δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν θα χάναμε μια κοπέλα 33 χρονών. Με δύο ανήλικα παιδιά. Και όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί μετά. Κάποια στιγμή πήγανε να τον παλώσουν, να το ξεχάσουν, να το καλύψουν. Πολλοί και διάφοροι. Εγώ τους ξέρω, δηλαδή η οικογένεια τους ξέρει. Μισό. Τι να καλύψουν, να καλύψουν από το κακούργημα έγινε επιμέλημα. Δεν ξέρω αν είναι βαρύ αυτό που λέω. Το κακούργημα έγινε επιμέλημα και δεν με απασχολεί. Αυτό που έχει συμβεί, αυτό λέω. Καταλάβατε. Και. Δηλαδή, από εκεί και ανάλαβε οι γονείς της κοπέλας και έφεραν το δικαστήριο και για τους δικαστές. Γιατί δεν πήγαινε το δικαστήριο για να τους δικάσει. Δεν το επιδιώξανε να δικαστούν αυτές τις θέσεις. Γιατί είναι οδηγός, ο ιδιοκτήτης και δύο αστυνομικοί. Προσπαθήσαν να βαλώσουν. Το λέω και είναι και βαρύ, αλλά είναι αυτό είναι. Μάλιστα. Προσπαθήσαν, δηλαδή και. Ερχόμαστε τώρα στο χθες. Δικαστήριο. Το είπαν χθες. Το είπαν εκεί. Λέει, αφού λέει, πήραν την αποζημίωση, λέει ο δικηγόρος ο ένας. Γιατί λέει συνέχισαν, αφού είχαμε λέει κανονίσει. Με ποιο είχαν κανονίσει. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνομαι πολύ τι είπα να πει αυτό. Μάλιστα. Αλλά για καλή μας τύχη δικαστήκανε. Δηλαδή δεν είναι αυτό μέχρι να στοντή, δεν είναι δίκη, αλλά εντάξει. Το δικαστήριο, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί δεν είναι η έδρα μας εκεί, απλά και εμείς
παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα μέσω των μέσων του Ηρακλείου που έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια. Το δικαστήριο είχε απαλλάξει τον οδηγό και είχε εκδώσει καταδικαστική απόφαση για τους άλλους τρεις. Για τον, για τον οδηγό του φορτηγού, αν τα κατάλαβα σωστά, η ποινή... Το πλημμυλιοδικείο. Ναι, 2,5 χρόνων εκεί και στους δύο αστυνομικούς 36 μήνες και 10 μήνες αντίστοιχα, αλλά ήταν με αναστολή. Είχε απαλλάξει λοιπόν, εχθές εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η ίδια υπόθεση, αυτή μιλάμε τώρα είναι η πρώτη, η πρωτόδικη απόφαση αν τα λέω σωστά. Ναι. Σε δεύτερο βαθμό λοιπόν εχθές που είχαμε, στο εδόλιο ήταν ξανά ο οδηγός του φορτηγού, με τα λάδια όπως μας περιγράψατε από την Ιεράπετρα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο που τέλος πάντων είχε σπάσει αυτό το κάρτερ, πώς το λένε. Οπότε εχθές ο οδηγός εκδικάστηκε με αναστολή πάλι. Ποια είναι η απόφαση εδώ? Ο οδηγός δικάστηκε 2 χρόνια φυλακή, 25 ευρώ τη μέρα. Α, μάλιστα. Και ο αστυνομικός που έφαγε 10 μήνες φυλακή είχε κάνει έφεση και το μειώσαμε στους 6. Μάλιστα. Για μένα αυτός ο αστυνομικός δεν έφταιγε πολύ. Δηλαδή αναγνώρισε βέβαια ότι είχε κάποιο φταίξιμο. Δηλαδή και όντως έτσι είναι. Ναι. Αλλά έφυγε ο άλλος, ο πιο μεγάλος, ο πιο παλιός. Ήταν εκεί. Που ήταν εκεί. Του έδωσε εντολές να κάτσει να φύγει. Γιατί από ό,τι λέει, πήρα λέει εντολές και να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα ποια ήταν η δουλειά του, μάλλον αυτό που έκανε. Ναι. Βαρύ, Το να πάει να γράψει, δηλαδή στα γουριά, λέτε. Άρα, για να φύγει και να πάει στα γουριά. Ναι, άρα ουσιαστικά, δηλαδή, θυμάμαι τότε, εκείνη την περίοδο, είχαμε και πολλές εκπομπές κάνει με την, θα θυμάστε εκεί, τους τροχονόμους στα Καλάμια. Το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί πάλι τότε, έτσι, που έγραφαν στην ίδια φάση ήταν και εκείνη την ημέρα. Αντί λοιπόν να κάτσουν οι αστυνομικοί εκεί και να ενημερώνουν τους οδηγούς, τους διερχόμενους τέλος πάντων, ότι έπρεπε να προσέξουν γιατί υπήρχαν λάδια στο οδόστρωμα, δεν έμειναν παρά πήγαν στα γουριά να γράψουν τροχονομικές παραβάσεις. Ναι, αυτό το πανίδι το πανίδι. Ήδη το πανε. Αυτό βέβαια ήταν άνωθεν εντολή από ό,τι καταλαβαίνω και ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή αυτός που έδωσε την εντολή, δεν ήταν στο... δεν πήγε καν στο δικαστήριο, αν κατάλαβα σωστά. Την πλήρωσαν οι μικρότεροι σε βαθμούς. Ο άλλος μάρτυρας ήταν μπροστά στο τηλέφωνο και του λέει φύγε, ξέρω εγώ, κάνε τη δουλειά σου. Και έφυγε κι αυτός. Ήταν μπροστά ο μάρτυρας, τους αστυνομικούς μπροστά, όταν μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον. Δεν είπε τελικά ο αστυνομικός με ποιον μιλούσε. Ξέρω εγώ με τον πρωθυπουργό, μιλούσε με τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Με αυτόν που ήταν επικεφαλής της ομάδας της Ροχέδας, προφανώς. Πάει το μυαλό μας εκεί. Αυτό τελείωσε χθες. Ηρεμήσαν οι ανθρώποι. Δεν ήταν αυτό. Για μας δεν ήταν δηλαδή αυτό τα δίκη που θα το πω. Όχι δίκη. Δεν ήταν αυτή η απόφαση. Δεν νιώθετε δηλαδή δικαιωμένος από την απόφαση του δικαστηρίου τη χθεσινή που ήταν σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση. Ναι, ναι. Έχει τραβήξει, έχουν γίνει δικαστήρια. Ναι, πάνω όταν... κάτω αναβολές και τέτοια. Εντάξει. Και σε όλη την υπόθεση ότι η γυναίκα έχει κάνει και δωρεάν οργάνωση. Μάλιστα. Δηλαδή ζήσανε κάτι άτομα. Μάλιστα. Αυτό... Αυτά, κυρία Τσεκαράκη. Μάλιστα. Δεν μπορώ να κανείς να πει κάτι τώρα σε αυτό. Ναι. Δεν νιώθετε δικαιωμένοι λοιπόν από την απόφαση, αυτό καταλαβαίνω, της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό, στην οποία όπως είπαμε το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον οδηγό του φορτηγού και τον νεότερο αστυνομικό. Στους δύο πρώτους λοιπόν επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε αθωωθεί πρωτόδικα, επέμεινε μέχρι τέλους ότι δεν υπήρξε διαρροή στο όχημα που οδηγούσε. Και στον αστυνομικό αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και ποινή του μειώθηκε στους 6 μήνες με αναστολή. Αυτά. Αυτά με το δικαστήριο που είχε και για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τότε. Και ακόμα πάρα πολλοί τη θυμούνται, την κοπέλα. Και
Βέβαια, δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Ναι, όχι. Τι να πω. Αυτοί πάντως που είχαν σχέση με το δικαστήριο, με τη Μαρία δεν ήταν όλοι πέρα. Ήταν αυτοί που αγαπούσαν τη Μαρία και ήταν εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα, κύριε Τσακαράκη. Κύριε Ραμπάνη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τις λεπτομέρειες που μας δώσατε για την διαδικασία του εφετείου που έγινε χθες, όλα αυτά, τι να πω. Να είστε καλά και να τη θυμάστε πάντα έτσι με αγάπη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Ραμπάνη. Γεια σας. Αυτά με το...